Κύριε Ρωμνίμων, βρισκόμαστε στον χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου της Καρδάμενας, που φαντάζομαι έχετε πάρα πολλές μνήμες εδώ, όπως και πάρα πολλοί έτσι καρδαμιώτες. Πείτε μας λίγο για το βιβλίο που κυκλοφόρησε τώρα τελευταία με θέμα την ιστορία του δημοτικού σχολείου της Καρδάμενας. Καταρχάς σας ευχαριστώ που μου κάνετε την τιμή να έρθετε στο παλιό δημοτικό σχολείο και να μιλήσουμε σχετικά με το βιβλίο αυτό. Το βιβλίο αυτό είναι μια προσπάθεια γύρω στα 3 με 4 χρόνια που κατέβαλα και μπόρεσε να έρθει σε έκδοση. Θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω το ΔΟΠΑΒΣ και τον επιχειρηματία Μανώλη Χαντζιάμαλο, των καταστημάτων Κρητικός, οι οποίοι συγχρηματοδότησαν για να εκδοθεί το βιβλίο αυτό. Νομίζω πως ήταν ένα βιβλίο, ήταν κάτι που έλειπε από την Καρδάμενα, γιατί μέσα από την ιστορία του δημοτικού σχολείου γνωρίζουν κυρίως οι νεότεροι καρδαμιώτες, γιατί σε αυτούς απευθύνομαι περισσότερο, την ιστορία του χωριού τους από την περίοδο που οι προγονείς μας βγήκαν από το κάστρο της Αντιμάχιας και κατοίκησαν στην παλιά Καρδάμενα, εκεί ήταν το πρώτο χωριό, και αργότερα που ήρθαν εδώ κάτω όπου ίδρυσαν αυτό το σχολείο. Οπότε αυτό το σχολείο ουσιαστικά έχει φιλοξενήσει πάρα πολλά παιδιά και επίσης σας έγραψε έτσι και ένα ευχαριστήριο και ένα συγχαρητήριο ο κύριος Σκανδαλίδης, αφιέρωσε έτσι μια επιστολή προς τιμήν σας. Και πριν λίγο είπαμε ότι έχουν γίνει εδώ άπειρες γυμναστικές επιδείξεις, οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε, όχι μόνο για τους ανθρώπους της Καρδάμενας, αλλά για το νησί μας γενικότερα. Έχει δηλαδή ιστορική και λαογραφική αξία. Για μένα το κτίριο αυτό, το ίδρυμα θα έλεγα, είναι ένα πολιτιστικό μνημείο και έχει μεγάλη αξία επειδή οι άνθρωποι που το έκτισαν ήταν φτωχοί άνθρωποι, μετανάστες, που σε περίοδο Ιταλοκρατίας είχαν βρεθεί στην Αμερική και μέσω του Συλλόγου Καρδαμενίων της Νέας Υόρκης κατάφεραν μέσα από εκδηλώσεις κλπ. Να μαζέψουν ένα σημαντικό ποσό, να αγοράσουν το οικόπεδο αυτό εδώ, να ορίσουν μία επιτροπή από άτομα που ήταν στη Νέα Υόρκη, η οποία διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά τα χρήματα μέχρι τελευταίας δραχμής και χτίστηκε αυτό το σχολείο, αυτό το υπέροχο κτίριο, το οποίο πρέπει να προσέχουμε, να το διατηρήσουμε, να μην καταστραφεί. Είπατε λίγο πριν ότι σας πήρε γύρω στα 3 με 4 χρόνια για να συλλέξετε τα στοιχεία που χρειάζονται για να γράψετε αυτό το βιβλίο. Πόσο, ποιες είναι έτσι οι βασικές πηγές σας, πού απευθυνθήκατε, ποιους ρωτήσατε? Ξεκίνησα από το αρχείο του σχολείου μας και η ιδέα του να φτιάξω αυτό το βιβλίο μου γεννήθηκε την ημέρα που ξεκίνησε η μετακόμισή μας στο νέο δημοτικό σχολείο, όταν ανέλαβα προσωπικά να μεταφέρω τα πιο σημαντικά βιβλία του αρχείου, τα οποία τηρεί ένας διευθυντής, και τότε όταν μετέβην στο καινούριο κτίριο, διαπίστωσα πόσο πλούσια ιστορία έχει αυτό το κτίριο. Εν συνεχεία, με βοήθησε πολύ και τον ευχαριστώ ο συμπατριώτης μας Βασίλης Χαντζηβασιλείου, του οποίου το βιβλίο «Ιστορία της νήσου ΚΟ» περιέχει πληροφορίες για την εκπαίδευση στην ΚΟ, όχι μόνο στην πόλη, αλλά και στα χωριά, σε ολόκληρο το νησί. Με κατήφθηνε και μου έδωσε σπουδαίες πληροφορίες. Σπουδαίες πληροφορίες βρήκα από το βιβλίο του θείου μου, του αείμνηστου Ηρακλή Καραναστάση, εκπαιδευτικού καθηγητή, ο οποίος τίτευσε και διευθυντής στο σχολείο εδώ, αδερφός του Τάσου, είναι θείοι μου αυτή, έχω την τιμή να το λέω, και από το βιβλίο του «Η παιδεία στην ΚΟ» βρήκα πολύτιμα στοιχεία, γιατί ο θείος ο Ηρακλής έχει στοιχεία από τότε που ξεκίνησε το πρώτο δημοτικό σχολείο Καρδαμένης στους Αγίους Αναργύρους. Οπότε τι θα δει αν πάρει κάποιος αυτό το βιβλίο, ποια είναι έτσι μια η θεματολογία του σχολείου της Καρδάμενας, προφανώς έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα? Κυρίως θα γνωρίσει την ιστορία και την εξέλιξη του Δημοτικού Σχολείου Καρδάμενας από την ίδρυσή του μέχρι το 2020, που είναι πλούσια. Θα γνωρίσει ποια ήταν η παιδεία στο νησί της ΚΟ στη διάρκεια των ετών και των 2 αιώνων, και επίσης θα του δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσει και την ιστορία του χωριού μας. Ειδικά, το τονίζω αυτό, και θα ήθελα να το διαβάσουν οι νέες γενιές, αυτοί που είναι κάτω από 40 ετών, αυτοί που δεν πρόλαβαν την παλιά Καρδάμενα, που δεν γνωρίζουν, γιατί οι άνθρωποι που έχουν
πληροφορίες να μας πούν, οι περισσότεροι έχουν φύγει ήδη. Και στο σημείο αυτό να συμπληρώσω ότι μια άλλη πηγή μου είναι μαρτυρίες ανθρώπων διαφόρων ηλικιών που βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου. Και επίσης να τονίσουμε το τι τραβούσανε οι ποιμενόπαιδες, παιδιά φτωχά που περπατούσανε από το βουνό ή από πίσω, από την περιοχή της Αγίας Μαρίνας και πιο πίσω, κοντά στο Ρόμπινσον που είναι σήμερα, να περπατάνε μέσα στις λάσπες, στο κρύο και στη βροχή για να έρθουν να μάθουν γράμματα. Είναι και ένας φόρος τιμής και σε αυτά τα παιδάκια. Να κλείσουμε με την επιγραφή που βλέπουμε εδώ στην είσοδο του σχολείου, εκπαιδευτήριον ο Σωκράτης, 1922. Ναι, γιατί το σχολείο ξεκίνησε το χτίσιμό του το 1919 και ολοκληρώθηκε γύρω στο 1924, οπότε το πρώτο σχολικό έτος που μπήκαν μέσα, έγιναν τα εγγένεια, ήταν το 1925. Και φαίνεται ότι οι πρόγονοί μας, οι αρχές της περιοχής, σκέφτηκαν αυτό το όνομα του αρχαίου μας φιλοσόφου. Τους οφείλουμε πολλά και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ, για να μην το ξεχνάμε, στην εκκλησία, την οποία πολλοί βάλουν σήμερα, η οποία ήταν ο πολιτικός και θρησκευτικός εκπρόσωπος των Ελλήνων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ήμασταν κάτω από Οθωμανική κατοχή, Ιταλική, Γερμανική, Αγγλική, και ο εκπρόσωπός μας ήταν η εκκλησία, η οποία κράτησε ζωντανή την ελληνική γλώσσα και πρόσφερε από τα λίγα αλλά πολύ σημαντικά οικονομικά της που είχε.